Η Ρία Τσοχαντάρη, ξέρεις ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται εκεί και έχει μιλήσει με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και θα το δούμε σιγά σιγά. Ρία μου, δώσε μας για αρχή το πρώτο ρεπορτάζ, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ξανασυνδεθούμε. Θα είναι και ο Υπουργός Προστασίας εδώ σε πολύ λίγο, με έντονη επικαιρότητα. Δώσε μας τις πρώτες έτσι, παραγράφους του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ζήνα. Πράγματι, η τοπική κοινωνία είναι παγωμένη, είναι σοκαρισμένη. Εντοπίσαμε κάποιους συγγενείς του συγκεκριμένου Λιράρη, του 66χρονου κατηγορούμενου, οι οποίοι, Ζήνα, όπως λένε στην κάμερα της εκπομπής, έπεσαν από τα σύννεφα, είναι στεναχωρημένοι. Όμως, εάν πράγματι έχει συμβεί αυτό, αποδειχθεί από τη διαδικασία τη δικαστική ότι έχει συμβεί αυτή η καταγγελία, τον καταδικάζουν και φυσικά διαχωρίζουν τη θέση τους. Θα ακούσετε λοιπόν τον ανιψιό του 66χρονου, τον Μάνο, ο οποίος ουσιαστικά λέει πως έχει πέσει μία βόμβα στην οικογένειά τους. Δεν το περίμεναν όλο αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι ωραίο να καταδικάζουν και τη δική του οικογένεια, καθώς έχουν επιχείρηση και το όνομά τους είναι μεγάλο εδώ στο νησί. Και θα ακούσετε, Ζήνα, και έναν συνάδελφο του 66χρονου, που πραγματικά και εκείνος, όπως λέει, συνεργαζόταν μαζί του πολλά χρόνια, πήγαιναν να ξεκινήσουμε, Ρία μου, γιατί έχει περάσει ο χρόνος με τον συνάδελφό του αρχικά και θα αφήσουμε για λίγο αργότερα τον ανιψιό του. Είμαστε έτοιμοι στο κοντρόλ για αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τον γνωρίζατε, ήσασταν μαζί, επειδή είδα ότι έχετε γράψει κάποια τραγούδια μαζί. Ήτανε μέλος σε μια ομάδα που έχουμε, ο οποίος έχει αποτραβηθεί τώρα και αρκετά χρόνια. Πριν το 18, αν θυμάμαι καλά. Κάποια στιγμή είχε προβλήματα υγείας και τέλος πάντων, για δικούς λόγους προσωπικούς, σταμάτησε. Πάρα πολλά χρόνια το ξέρω και μαζί έχουμε συνεργαστεί και έχουμε παίξει. Εμείς αδυνατούμε να πιστέψουμε αυτό που συμβαίνει και εγώ προσωπικά. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο. Έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί αν είναι αλήθεια, αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω, ότι μάλλον έχει καταστραφεί η ανθρωπότητα, δεν ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψυχή της παρέας, πάρα πολύ καλός σε όλα του, υπεύθυνος, συνεπής. Δεν είχε θέμα το άνθρωπος, δηλαδή να δείξει ένα κακό χαρακτήρα ή να βγάλει κάτι κακό. Για αυτά που βλέπουμε τέλος πάντων και διαβάζομαι, εγώ προσωπικά πέφτα τα σύννεφα. Δε. Αν όντως ισχύουν όλα αυτά, είναι απίστευτο πώς κατάφερε να μας ξεγελάσει όλους τελικά, που δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι ένας λιράρης τοπικός τέλος πάντων της περιοχής της δικιάς του. Νομίζω έκανε μαθήματα, μάλλον τα μαθήματα πρέπει να είναι και σε ομαδικό επίπεδο και όχι σε προσωπικό. Ειδικά το διαδίκτυο και σελίδες, αυτό δεν ήξερε να ανεβάσει φωτογραφία από το κινητό του. Δηλαδή αν μας έχει κοροϊδεύσει, τι να πω, έχει χαλάσει ο κόσμος, πέφτω τα σύννεφα, δεν ήταν ούτε γνώστης του διαδικτύου ιδιαίτερα, ούτε της τεχνολογίας, ούτε τίποτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην καλή χαρά να πει τη τέτοια του, να γελάσουμε, να πειράξει, πολύ σκοτάδι για να έχει βγει όλο αυτό. Εσείς πόσα χρόνια συνεργαζόσασταν? Κοίταξε, εγώ το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έτσι κοντά ήμασταν γύρω στα 4-5 χρόνια που ήταν στην ομάδα, η οποία ομάδα δραστηριοποιείται κάθε εβδομάδα, που είχαμε πρόβα κτλ. Έχει συνήθως μετά την πρόβα είχαμε και έτσι μια πιο φιλική επαφή με όλους, να πάμε να φάμε, να παίξουμε, να πάμε τα ταξίδια μας, γιατί πήγαμε και ταξίδι μαζί. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο.